να επιστρέφει μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε εδώ. Σου τριών πόντων από τον Γιάννη Καλαμπόκη. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, για να δούμε την κίνηση του Μαυροκεφαλίδη από την ασίστ του Καλαμπόκη. Θα επιλέξει μια άλλη δίωδο ο Αμερικανός. Θα σκοράρει με ταμπλό. Έβαλε τον Μπιέλιτσα στο 3 ή στο 2, τον Γκρίτσι στο 4 και τον Πέραβι στο 5. Σε συνέχεια εκείνου που επισήμανε προηγουμένως ο Σπύρος Παντελιάδης, να υπενθυμίσει ο Σπύρο ότι η ΑΕΚ είχε και πέρυσι. Ενώ, ναι, αλλά η εμπειρία του, η δουλειά που μπορεί να κάνει. Σημαντικό ρόλο εδώ ο Χέρστον δεν καταφέρνει να σκοράρει. Είναι ο Μιλόσεβιτς εκεί. Απομηχανίστε όσο αντί του Όρτον. Θα τον δούμε. Έκανε τον τεπούτο του στο Νικ Γκάλις Χολ. Εδώ σκοράρει ο Γουάρεν. Και δεν πήγε να αρχίσει το ποδόσφαιρο. Αγαπάει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και εδώ η απάντηση από τον Μιλόσεβιτς. Καλά τριών. Υποχρεωμένος να ζουν με τα προβλήματα. Η έξτρα πάσα, το σούτα, το σκραμπ. Και ο Καναδός θα σκοράρει 21-22 και με την ευλογία. Και έχουμε το Τζόγλα εκτός παιδιά. Η μπάλα Σάκοτα. Δύσκολη προσπάθεια, υποπίεση. Το μπάσο Κάρλετον που έπαιξε 4 χρόνια στο κολέγιο. Η πάσα του Παπαντονίου, Καλάθι για 3 ο σκραμπ. Η ΑΕΚ περνάει μπροστά. 29-28, βλέπετε εδώ την κρυμάτσα. Έστω και από την πλάτη του Σούλη Μαρκόπουλου, δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο δέχτηκε το τρίποντο. Παπαντονίου θα γυρίσει με το Λιάπη, ωραία κίνηση εκεί ο Παπαντονίου. Η ΑΕΚ έκανε ρεκόρ 15 νίκες, 11 ήττες. Ήταν το καλύτερο ρεκόρ της μετά τη σεζόν 2002-2003. Φέρνει το Χάτσα, τον έφερε σήμερα. Χτύπησε ο Τσόχλας. Εδώ χτυπάει ο Μιλόσεβιτς εντός εισαγωγικών. Με καλάδι τριών πόντων. Σαρατίστε και ο Γουόρεν. Που είναι σημεία αναφοράς. Εδώ ωραία κίνηση εκτός ισορροπίας μήκος του αγωνιστικού χώρου. Βασιλιάδης έχει μια προσποίηση. Η μπάλα μέσα ανοσήκε. Το δεξί χούκ αυτή την φορά θα σπάσει το ρόδι. Ενώ θα... Και ο Δωροκοφίκης 17. Καλαμπόκης. Το jump shoot, ωραία εκτέλεση. 50-47 από τον Γιάννη Καλαμπόκη. Για τον οποίο και οι δύο ομάδες είναι οικίες. Πάσα έξω, Μαυροκεφαλίδης δοκιμάζει για 3. Καλάθι από τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Έλα, και σε κόκκινο, αυτό πήγα να πω. Μαυροκεφαλίδης για 3. 57-53. Δεν ξέρω πόσο λυτρωτικό θα αποβεί αυτό το καλάθι. Πιθανότατα όχι, γιατί μένουν 5,5 λεπτά για το τέλος. Αλλά είναι μια πολύ... Κάπ της FIBA, 2003. Προσπαθεί ο Μαυροκεφαλίδης, παίζει βόλεϊ. Αντί... Είναι μάθημα ζωής όλα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά ο Μαυροκεφαλίδης έρχεται και πάλι. Και δικαιώνεται, Βασίλη, διότι ο coach Σάκοτα ζήτησε κάποιο... Τον επίλογο στις βλέψεις του ΠΑΟ. Για να δούμε μπάσκετ όμως και γυρίζει. Και έχουμε δει φοβερές ανατροπές. Παπαντονίου 65-53. Η διαφορά στους 12 νομίζω. Πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, επαναλαμβάνω. Λιάπης για 3. Rebound του Καλαμπόκη και εδώ είναι το τέλος. Η ΑΕΚ νικά τον ΠΑΟ για πρώτη φορά μετά από τις 4 Απριλίου του 2009. Τότε είχε επιβληθεί η ΑΕΚ με 93-85 του ΠΑΟ στο γήπεδο του Sporting. Μεσολάβησε η τριετής απουσία της ΑΕΚ. Νικά τον ΠΑΟΚ με 65-53, με μια διαφορά 12 πόντων που θα είναι η κυπρίκα της σε περίπτωση, αν και εφόσον οι δύο ομάδες ισοβαθμίσουν στη λήξη της κανονικής περίοδου, δεδομένου ότι και οι δύο, και όχι μόνο αυτές οι δύο, διεκδικούν τον στόχο της τετράδας. 10 στις 14 βολές η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ 2 στις 7, 17-39 δίποντα με 12 στα 33. Η ΑΕΚ είχε 7-21 τρίποντα, πάω και 9 στα 26, εκ των οποίων τη μερίδα του Λέοντος είχε ο Βασιλιάδης με 6-9. Η ΑΕΚ υπερτέρησε στα rebound, ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες assist. Όπως εξελίχθηκε το μάτς, εδώ ο Μαυροκεφαλίδης που βρίσκεται στην πλευρά των νικητών.